Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Πανεπιστήμιο της Δευτέρας στην τελευταία του εκδήλωση του πρώτου κύκλου διαλέξεων. Οι τακτικοί συνδρομητές γνωρίζουν πολύ καλά πως σε όλη τη θεματολογία των τριών κύκλων του Πανεπιστημίου της Δευτέρας περιλαμβάνονται πάντοτε ιατρικά θέματα και αυτό το θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχουν γιατί δίνεται η ευκαιρία σε όλους μας να ακούσουμε ιατρούς του σώματος αλλά και της ψυχής πολλές φορές σε θέματα μείζωνος ενδιαφέροντος και έχω την εντύπωση ότι αυτή η τακτική έχει αποδώσει. Ακριβώς αυτό το λέγω γιατί και η απόψινή εκδήλωση είναι εκδήλωση με ιατρικό θέμα. Έχουμε αποφασίσει στην φετινή ακαδημαϊκή χρονιά να περιλάβουμε περισσότερα ιατρικά θέματα με την ευκαιρία ίδρυσης ιατρικής σχολής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο θα λειτουργήσει κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Με τον νέο χρόνο θα διαφημιστεί και θα προβληθεί η πρότυπη ιατρική σχολή που θα δημιουργηθεί εδώ πέρα, θα έλεγα μοναδική, αν όχι στον κόσμο, στον ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον. Δεν θα είναι μια συνήθις ιατρική σχολή. Και σε αυτό συνέβαλε ο Παγκόσμιος Πανεπιστημιακός Οργανισμός ΛΟΡΕΑΤ, που έχει συμβληθεί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, όπως γνωρίζετε, διαθέτει την τεχνογνωσία και όχι μόνο, και βοήθησε τα μάλα, όπως λέμε, για να γίνει πραγματικότητα αυτή η ιατρική σχολή, η οποία θα προσελκύει φοιτητές σχεδόν από όλο τον κόσμο, γιατί η ΛΟΡΕΑΤ έχει υπό τη δική της ευθύνη γύρω στα 67 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις ηπείρους. Έτσι, ιδρύοντας αυτή τη μοναδική στο είδος της ιατρικής σχολή, θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ήταν ένα από τα οράματα των ιδρυτών του Πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και προχωρούμε ολοταχώς να υλοποιήσουμε αυτό το μεγαλεπίβολο έργο. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια, απόψε έχουμε μαζί μας ένα ξεχωριστό επιστήμονα, ένα διακεκριμένο επιστήμονα Κύπριο που τιμά την Κύπρο σε όλο τον κόσμο. Ο Δόκτωρ Ζαχαρίας Ζαχαρίου είναι μαζί μας απόψε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με το έργο του το ιατρικό του έργο και μιλάμε για την παιδοχειρουργία έχει καθιερωθεί σαν ένας από τους ολίγους γιατρούς στον κόσμο που επεμβαίνει ιατρικά στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις παιδιών που υποφέρουν και είναι καταδικασμένα να πεθάνουν σώζοντας ζωές. Είναι από τη Λεμεσό. Την παρουσία του θα την κάνει σε λίγο ο Γενικός Διευθυντής του Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Μακάριου Νοσοκομείου, Δόκτωρ Πέτρος Μάτσας. Εγώ θα περιοριστώ σε πολύ λίγα ακόμη, για ένα λεπτό να μου δώσετε χρόνο. Κάπου διάβαζε για τον γιατρό. Και σας λέγω δύο δικές του φράσεις σε ένα απλοϊκό λεκτικό με πλούσιο περιεχόμενο που τον καθένα μας προβληματίζει. «Τα παιδιά», είπε ο κύριος Ζαχαρίας, «δεν είναι μια μικρότερη έκδοση ενός ενήλικα». Και καταλαβαίνετε τι εννοεί. Γιατί η σημερινή ιατρική και η φαρμακευτική αγωγή που πολλές φορές που δίνεται από τους γιατρούς, αφού δίνεται αλφα ποσότητα στον ενήλικα, στο μικρό παιδάκι θα δώσει λιγότερη ποσότητα από το ίδιο φάρμακο. Όχι, αυτό είναι λάθος. Και ίσως και εγκληματικό λάθος, όπως θα μας πει ο γιατρός. Κάτι άλλο που είπε και το πιστεύει είναι πως για τα παιδιά μας ακόμη και το καλύτερο δεν είναι αρκετά καλό. Δίνοντας τόση σημασία στη νέα ζωή, στα νέα παιδιά που θα αντικαταστήσουν τις δικές μας γενιές σε λίγα χρόνια. Αγαπά λοιπόν τα παιδιά. Ο Δόκτωρ Ζαχαρίας Ζαχαρίου, ο οποίος είναι καθηγητής
της παιδοχειρουργικής σχολής του Πανεπιστημίου της Βέρνης και είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας. Αυτός και αν είναι τίτλος, η Ευρώπη ολόκληρη αναγνώρισε τον δικό μας Κύπριο γιατρό, αναγνώρισε την αξία του, την προσφορά του, την ανθρωπιστική ιδιαίτερα και τον ανέδειξε πρόεδρό τους. Τον διακεκριμένο επιστήμονα θα παρουσιάσει, όπως είπα τώρα, ο Γενικός Διευθυντής του Μακάριου Νοσοκομείου και του Γενικού Νοσοκομείου, Δόκτωρ Πέτρος Μάτσας, τον οποίο καλώ στο βήμα για την παρουσίασή του. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θεωρώ εξαιρετική τιμή σήμερα να παρουσιάζω ένα εξαίρετο συνάδελφο, τον καθηγητή Ζαχαρία Ζαχαρίου. Μας δένει μια στενή φιλία, αν και είναι πρόσφατη η φιλία μας, αλλά είναι μια ειλικρινής και δυνατή φιλία με τον καθηγητή Ζαχαρίου. Ο καθηγητής Ζαχαρίου γεννήθηκε στη Λέμεσο και τέλειωσε το γυμνάσιο το 1975. Ακολούθως μετέβηκε στη Χαϊδεμβέργη, όπου σπούδασε την ιατρική σχολή. Ακολούθησε την ειδικότητα της παιδοχειρουργικής και πήρε τον τίτλο του Consultant for Pediatric Surgery. Στη σειρά αναφέρεται το πτυχίο ιατρικής το 1985, διδακτορική διατριβή στην ανοσολογία το 1986, ειδικότητα γενικής χειρουργικής το 1992, υποειδικότητα χειρουργικής παιδών το 1994, ειδικός χειρουργικής παιδών το 1996 και κάτοχος Ευρωπαϊκής Ειδικότητας Χειρουργικής Παιδών το 1997. Έγινε ακολούθως βοηθός λέκτορας από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδεμβέργης το 2000 και τακτικός καθηγητής παιδοχειρουργικής από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης το 2003. Και ειδικός χειρουργικής παιδών πάλι το 2006. Πόσες φορές έγινε ειδικός δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, μιλά τα γερμανικά και αγγλικά εφόσον σπούδασε στη Γερμανία και είναι μέλος σε πολλές ιατρικές εταιρείες. Έχει πάρει τιμητική διάκριση από την Ιατρική Σχολή της Ρουμανίας, Ιατρική Σχολή της Ρουμανίας. Είναι επίτιμο μέλος της Ιρανικής Εταιρείας Χειρουργών Παιδών και είναι επίσης εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών της Ευρώπης, αυτό που ανάφερε και ο κύριος Χαραλαμπίδης προηγουμένως, το οποίο το θεωρούμε ύψιστη τιμή για την Κύπρο. Είναι νυφεμένος με την γιατρό Ουρλίκε, αν το προφέρω σωστά, και έχει έναν γιο 17 χρονών, τον Ιωάννη, οι οποίοι μιλούν άπτεστα ελληνικά και οι δύο. Το Μάρτιο του 2012 υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστήμιου της Βέρνης της Ελβετίας στον τομέα της παιδοχειρουργικής. Αυτό, επιτρέψτε μου να πω και λίγο εγωιστικά, είχα βάλει και εγώ λίγο το χέρι μου για να γίνει αυτή η συνεργασία, η οποία όντως απέδωσε καρπούς. Και μετά την υπογραφή του μνημονίου, το οποίο υπέγραψαν ο Υπουργός Σταύρος Μαλάς και ο καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, είναι σε λειτουργία. Σήμερα ειδικά ο γιατρός Ζαχαρίου διενήργησε τρεις πολύπλοκες, πολύ σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις, με τις οποίες θέλω να πω ότι εξοικονομούμε τεράστια κονδύλια. Δηλαδή κάθε επέμβαση αυτή, αν τη στείλαμε στο εξωτερικό, θα ήταν γύρω στις 70.000 ευρώ και εδώ μας στοιχίζει ούτε καν τρεις. Σωστός. Λοιπόν, θα ήθελα να συγχαρώ και τους γονείς του αγαπημένου φίλου Ζαχαρία, τον κύριο Αρτέμι και την κυρία Ελένη, να τους ευχηθώ να έχουν χρόνια πολλά μπροστά τους, να χαίρονται τον γιο τους και τον εγγονό, διότι όντως είναι ύψιστη τιμή να έχεις τέτοιο γιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρία. Συμμερίζομαι τη συγκίνηση και τη χαρά σας, αγαπητοί γονείς του γιατρού μας και συγκινεί όλους μας, σίγουρα. Ήρθατε από τη Λεμεσό για να χαρείτε το γιο σας κοντά μας και να σας γνωρίσουμε. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να χαίρεστε τον μεγάλο επιστήμονα, το δικό σας παιδί. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να τιμήσει, επιδίδοντας τιμητική πλακέτα τον δόκτωρα Ζαχαρία Ζαχαρίου για το ανθρωπιστικό έργο και επιστημονικό έργο που επιτελεί. Γι' αυτό παρακαλώ τον κοσμήτορα του κλάδου
θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου μας, δόκτωρα Νίκο Τερεζόπουλο, να προσέλθει για να επιδώσει την τιμητική πλακέτα στο γιατρό. Κύριε Ζαχαρίου, ελάτε κι εσείς. Από εμένα δεν θα ακούσετε κάτι καινούργιο. Θα είναι επανάληψη αυτών που έχουν πει οι προηγούμενοι ομιλητές, αλλά αξίζει τον κόπο, νομίζω. Και λέω, εξαιρετική η τιμή για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να υποδέχεται απόψε στο Πολιτιστικό του Κέντρο τον Κύπριο διεθνούς φήμης επιστήμονα και ερευνητή, τον γιατρό παιδοχειρούργο Ζαχαρία Ζαχαρίου. Ο Δόκτωρ Ζαχαρίου είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας και διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης, όπου με τη βοήθεια και συνεργασία κορυφαίων εμπειρογνωμόνων εργάζεται ακούραστα για τη βέλτιστη θεραπεία και ποιότητα ζωής των παιδιών, με σύνθημά του, και αυτό το ακούσατε, θα το επαναλάβω, αξίζει τον κόπο, για τα παιδιά μας, ακόμη και το καλύτερο, δεν είναι αρκετά καλό. Μεγάλη σημασία θεωρείται η πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Βέρνης, με το χεράκι του κυρίου Μάτσα, και του Μακάριου Νοσοκομείου στον τομέα της παιδοχειρουργικής. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σαν έκφραση αγάπης και ευγνωμοσύνης για το επιστημονικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί, τιμώντας παράλληλα την ιδιαίτερη του πατρίδα και τους γονείς, αποφάσισε να τιμήσει τον δόκτωρα Ζαχαρίου, προσφέροντάς του αυτή την αναμνηστική πλακέτα, η οποία μου επιτρέψει να διαβάσω τι γράφει πάνω εδώ, και λέει, τιμής ένεκεν στον δόκτωρα Ζαχαρία Ζαχαρίου, διεθνούς φήμης Κύπριο γιατρό, σε ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης για το πρωτοποριακό έργο που επιτελεί στην παιδιατρική χειρουργική και την τεράστια ανθρωπιστική προσφορά του. Δεκέμβριος 2012. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, όπως είχα πει, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή για να σας πω κάτι για το θέμα που με απασχολεί εδώ και περίπου 30 χρόνια, την χειρουργική παιδών. Αλλά θα ήθελα τη διάλεξη αυτή να την δούμε σαν ένα, όπως γράψαμε εδώ, μία επιστημονική και φιλοσοφική διείσδυση στο οδηπορικό της ζωής μας, και γι' αυτό το ονομάσαμε ο κύκλος της ζωής. Όπως βλέπετε εδώ, ο κύκλος της ζωής αρχίζει πράσινος και τελειώνει σχεδόν μαύρος. Αν θα ήθελα να σας παρουσιάσω όλο αυτό τον κύκλο, τότε θα έπρεπε να μείνουμε εδώ μέχρι αύριο το πρωί και ίσως αυτό να μην αρκούσε. Γι' αυτό θα περιοριστώ λίγο στην αρχή αυτού του κύκλου και στο τέλος αυτού του κύκλου. Όπως βλέπετε, αυτά τα σημεία είναι τα σημεία που έρχονται στο τέλος μαζί. Όπως όλοι ξέρετε, όλα αρχίζουν με τη γονιμοποίηση. Ένα σπέρμιο και ένα οάριο κάνουν μαζί τα κύτταρα για να αναπτυχθεί ένας άνθρωπος. Σε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς βλέπουμε ότι
ο τοκετός ήταν στη μέση, στο κέντρο της κοινωνίας. Εδώ ένα αγγείο περίπου 4.000 χρόνια, το οποίο βρίσκεται στο Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού, βλέπουμε εδώ τη μητέρα να κρατάει το παιδί που γεννήθηκε και η οικογένεια γύρω-γύρω. Εδώ βλέπουμε ένα ανάγλυφο του 1ου αιώνα από ένα ρωμαϊκό, που βλέπουμε ένα τοκετό. Εδώ ένας τοκετός το Μεσαίωνα και εδώ ένας τοκετός το 1877. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι για τα τελευταία 4.000 χρόνια το κέντρο, το κεντρικό σημείο ήταν η έγκυος γυναίκα. Δηλαδή, και θέλω να το θέμα γυναίκα να το ακούσουμε λίγο πιο καλά, διότι η γυναίκα ήταν αυτή που έδινε τα παιδιά για να γίνει η ανθρωπότητα και ο κόσμος πιο μεγάλη. Τώρα όμως, αν δούμε τα τελευταία 100 χρόνια, τότε βλέπουμε ότι αλλάξαμε λίγο αυτό το θέμα. Αντί η γυναίκα να είναι στο κέντρο, στο κεντρικό σημείο, είναι η εγκυμοσύνη. Για ποιο λόγο? Διότι η κοινωνία μας άλλαξε. Οι γυναίκες δεν είναι στο σπίτι μόνο να είναι στην κουζίνα και να γεννάνε παιδιά. Οι γυναίκες σήμερα μορφώνονται. Οι γυναίκες σήμερα έχουν τη δική τους καριέρα και ζωή. Οπότε, φεύγουμε από το θέμα του τοκετού και της εγκυμοσύνης και μπαίνουμε στο θέμα, και μπαίνουμε στο θέμα της εγκυμοσύνης. Είναι κάτι το κοινό σε ένα ζευγάρι. Πρέπει να αποφασίσει και ο άνδρας και η γυναίκα σήμερα πότε θα κάνουν τα παιδιά. Και αυτό βέβαια είναι αυτό που μας απασχολεί τώρα. Αυτό που είπα ότι αρχίζουμε τώρα να προγραμματίζουμε πότε θα έχουμε ένα παιδί. Ήδη τον 16ο αιώνα υπήρχε αντισύλληψη με ένα προφυλακτικό από έντερα ζώων, αλλά βέβαια η μεγάλη έκρηξη, για να πούμε, έγινε γύρω στο 1960, όταν οι γιατροί βρήκαν τρόπο, δίνοντας ορμόνες στις γυναίκες, να προσδιορίζουν ακριβώς την εποχή της σύλληψης. Οπότε αρχίζουμε εδώ να βλέπουμε πώς η ανθρωπότητα επηρεάζει τον πολλαπλασιασμό, ας το πούμε έτσι. Το 1980 έχουμε την τεχνική γονιμοποίηση ή όπως τη λέμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό βέβαια είναι επίτευγμα και σαν γιατρός δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το κακό. Αλλά στην κοινωνία μας πάλι κάτι τέτοιο δημιουργεί προβλήματα. Όπως και το χάπι δημιούργησε προβλήματα σε πολλές οικογένειες. Ίσως οι πιο ηλικιωμένοι από εσάς να ξέρουν όταν τα παιδιά τους, τα κορίτσια τους ήταν στην εποχή εκείνη, τι προβλήματα υπήρχαν. Έτσι και η τεχνητή γονιμοποίηση φέρνει ορισμένα προβλήματα. Όπως είχαμε πει, χρειαζόμαστε ένα σπέρμιο, ένα οάριο και μια μήτρα. Αν έχουμε αυτά τα τρία, μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί. Τώρα όμως, ποιες είναι οι πιθανότητες που έχουμε? Μπορεί ένας πατέρας να δώσει το σπέρμιό του. Πατέρας εννοώ αυτός που θέλει να γίνει πατέρας. Μία κυρία που θέλει να γίνει μητέρα δίνει το οάριο και με την εξωσωματική γονιμοποίηση μπαίνει αυτό το έμβριο στη μήτρα της μητέρας που θέλει να γίνει μητέρα. Θεωρητικά όμως, μπορεί ο πατέρας να δώσει το σπέρμιο, να έχουμε το οάριο από μια άλλη γυναίκα
Και αυτό μετά τη γονιμοποίηση να ξαναμπεί στη μήτρα της μέλουσας μητέρας. Μπορεί να δώσει το σπέρμιο ο πατέρας, το άριο η μητέρα και το παιδί να γεννηθεί από μια άλλη γυναίκα. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι όχι μόνο εφικτά, αλλά γίνονται. Ας δούμε λίγο πιο κάτω. Θεωρητικά μπορεί το σπέρμιο να το δώσει κάποιος άλλος πατέρας. Και πάλι έχουμε τις τρεις διάφορες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν. Και βέβαια, η πιο, τέλος πάντων, πώς να το πούμε, περίπτωσης που είναι εντελώς διαφορετική είναι κάποιο σπέρμα, κάποιο άριο, κάποια εγκυμονούσα, αυτό έχουμε ένα παιδί και κάποιοι άλλοι έχουν αυτό το παιδί σαν δικό τους. Οπότε βλέπετε ότι πώς αρχίσαμε με αυτές τις μεθόδους να επηρεάζουμε εμείς τη ζωή. Οπότε θα πρέπει να θέσουμε την ερώτηση, ποιοι είναι οι γονείς μου. Είναι αυτός που θέλει να γίνει πατέρας, αυτή που θέλει να γίνει μητέρα, είναι ο δανεικός πατέρας, είναι η δανεική μητέρα, είναι η εγκυμονούσα. Και σήμερα νομικά διεκδικεί το παιδί και ο γιατρός. Διότι αυτός έκανε την τεχνική γονιμοποίηση. Οπότε θεωρητικά και νομικά για ένα τέτοιο παιδί αυτά τα έξι άτομα μπορούν να διεκδικήσουν το παιδί. Λοιπόν, τελειώσαμε τώρα με τη σύλληψη. Πάμε για την εγκυμοσύνη. Όπως όλοι ξέρετε, 9 μήνες είναι η εγκυμοσύνη. Το έμβριο αναπτύσσεται ανάλογα και πάλι ιατρικά μπορούμε να δούμε αυτό το έμβριο. Έχουμε τον υπέρηχο, ο οποίος είναι ο απλός υπέρηχος. Βλέπετε το μωρό στην κοιλιά της μητέρας του και εδώ αυτό είναι το 3D υπερηχογράφημα που παίρνει αυτές τις, τα κομμάτια που κάνουμε με το απλό υπερηχογράφημα, τα βάζει μαζί και δημιουργεί μία εικόνα του εμβρίου. Αυτό χωρίς να έχουμε ούτε να ανοίξουμε ούτε να δούμε, απλώς κρατάμε τον υπέρηχο πάνω στην κοιλιά της μητέρας. Βέβαια αυτά είναι πολύ σπουδαία επιτεύγματα για την ιατρική, διότι μπορούμε με αυτές τις εξετάσεις να δούμε ορισμένα πράγματα, θα σας δείξω στη συνέχεια από αυτά. Αλλά πάλι και αυτά, αυτές οι επιτεύξεις δημιουργούν προβλήματα. Εδώ έχουμε δύο υπερογραφήματα και θα ήθελα να ρωτήσω αν κανείς από εσάς ξέρει ποιο είναι αγόρι και ποιο είναι κορίτσι. Από ό,τι βλέπετε. Για να σας βοηθήσω λίγο, εδώ είναι τα γεννητικά όργανα και εδώ είναι τα γεννητικά όργανα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε. Πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα. Τραβάμε μία γραμμή στη σπονδυλική στήλη του παιδιού. Τραβάμε μία γραμμή σε από δύο σημεία των γεννητικών οργάνων, την αρχή και το τέλος. Αν αυτή η γραμμή με αυτή τη γραμμή κάνουν μία μοίρα περίπου 30 μοίρες, τότε είναι αγόρι. Αν οι δύο γραμμές είναι παράλληλες, τότε είναι κορίτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η μητέρα είναι έγκυος, ξέρουμε αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Και όπως είχα πει, αυτό είναι ευνοϊκό για ορισμένες συνθήκες, αλλά πάλι πρέπει να σκεφτούμε τα προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σε χώρες με μεγάλη παράδοση για προτίμηση γιού, έχουμε αύξηση των αμβλώσεων των θηλυκών εμβρίων, ονομάζεται στην ιατρική sex selective abortion,
Η αναλογία των φύλων, άρεν φύλοι, σε αυτές τις χώρες, Κίνα, Ινδία κλπ, είναι 120 με 100, το κανονικό είναι 103 με 100 περίπου, και υπολογίζομαι ότι το 2020 θα υπάρχουν 30 εκατομμύρια πιο πολλοί άνδρες από γυναίκες πάνω στον πλανήτη, με 7 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ίσως για τις γυναίκες θα είναι ωραίο, διότι θα μπορούν να διαλέξουν από τους άνδρες, αλλά σκεφτείτε το δυναμικό 30 εκατομμυρίων ανδρών. Δηλαδή, μπορούμε, η τεστοστερόνη μπορεί να χαλάσει αρκετά. Οπότε, βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε από κάτι που ξεκινήσαμε ότι είναι καλό για μας. Και βέβαια, ένα θλιβερό γεγονός είναι η αύξηση των εγκαταλείψεων. Υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη θηρίδες που πάνε οι μητέρες και βάζουν τα παιδιά μέσα, αν δεν τα σκοτώσουν οι ίδιες. Οπότε βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε με αυτό, με τις επιστημονικές μας επιτεύξεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτή τη στιγμή μπορούμε με ένα MRI, με μαγνητική τομογραφία, να δούμε πιο κοντά το έμβριο, να δούμε πώς είναι ο εγκέφαλος του, πώς είναι το σηκώτη, πώς είναι όλα τα όργανα του παιδιού αυτού. Και ακόμη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αμνιοσκόπηση, δηλαδή να βάλουμε μία κάμερα μέσα στη μήτρα και να βγάλουμε φωτογραφία του παιδιού μας. Τώρα φεύγουμε από την εγκυμοσύνη και ερχόμαστε στον τοκετό. Όπως βλέπετε, ο τοκετός είναι κάτι το παράξενο, μπορούμε να πούμε. Η Αφροδίτη από την Κύπρο γεννήθηκε από τα κύματα. Η Αθηνά γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία. Βέβαια, αυτοί ήταν θεοί, έτσι γι' αυτό οι τοκετοί τους ήταν παράξενοι. Η δική μας η τοκετή είναι εντελώς φυσιολογική, αλλά ας δούμε πιο κοντά τον τοκετό. Η καισαρική τομή είναι μια πολύ παλιά μέθοδος. Δυστυχώς όμως, όλες οι γυναίκες με καισαρική τομή πέθαιναν. Γι' αυτό, παρόλο που ονομάζεται καισαρική τομή, διότι τα βιβλία γράφουν ότι ο Κέσαρας γεννήθηκε με αυτή την τομή, αυτό είναι λάθος, διότι η μητέρα του Κέσαρα επέζησε και τον συμβούλευε, διότι ήταν μικρό παιδί όταν έγινε αυτοκράτορας, οπότε είναι αδύνατον αυτή την εποχή να γεννήθηκε ο Κέσαρας με καισαρική τομή. Αλλά την ονομάζουμε καισαρική τομή. Σήμερα ευτυχώς μπορούμε να κρατήσουμε στη ζωή και το παιδί και τη γυναίκα. Ένα πράγμα καλό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τον τοκετό. Στη Γερμανία το ποσοστό της καισαρικής τομής ανέβηκε τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 30% για 600.000 τοκετούς ανά έτος. Και αν δούμε τα τελευταία 12 χρόνια, βλέπουμε ότι ορισμένες ημερομηνίες ήταν πολύ σημαντικές ή όχι σημαντικές για τους προγραμματισμένους τοκετούς. Το 666, δηλαδή έκτος 06-06 του 2006, δεν έχουμε πολλούς τοκετούς με καισαρική προγραμματισμένους, διότι, για ποιο λόγο, τα τρία εξάρια είναι στη χριστιανική ζωή κάτι το πολύ, είναι το σύμβολο του διαβόλου. Γι' αυτό δεν, ο Αντίχριστος, γι' αυτό δεν ήθελαν πολλοί να έχουν τα παιδιά τους να γεννηθούν στις 6 έκτου το 06. Αλλά
888. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι αυτό το σύμβολο. 50% αύξηση. Και η κορυφή των γεννήσεων, των προγραμματισμένων γεννήσεων, ήταν πέρσι 11/11. Και για να δείτε κάτι, αυτό το παιδί γεννήθηκε με κεσαρική τομή στις 11 Παρασκευή, 11/11. Οι φίλοι μας και συνάδελφοι Ινδοί μας ξεπέρασαν. Διότι αυτά τα δύο παιδιά στο Νέο Δελχή, τα δίδυμα, το ένα γεννήθηκε στις 11/11, στις 11:11 λεπτά και 11 δεύτερα. Το δεύτερο δίδυμο γεννήθηκε αγοράκι το πρώτο, κοριτσάκι το δεύτερο, 11/11 το 11, η ώρα 11:11 λεπτά και 31 δεύτερα. Οπότε βλέπετε πόσο μπορούμε να προγραμματίσουμε τον τοκετό. Κυρίες και κύριοι, η τελευταία ευκαιρία που έχετε είναι σε 2 μέρες, μεθαύριο, την Τετάρτη. 12/12/12. Αλλιώς πρέπει να περιμένετε 100 χρόνια. Ακόμη κάτι. Ποιος από εσάς πιστεύει στην αστρολογία? Μπορεί να σηκώσει τα χέρια. Ποιος από εσάς, δεν είναι τίποτα, ποιος πιστεύει στην αστρολογία? Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω. Διότι προγραμματισμένος τοκετός σημαίνει αμέσως λάθος αστρολογία. Διότι δεν ξέρουμε αν το παιδί αυτό θα γεννιόταν την ημέρα αυτή που θα έπρεπε. Ούτως ώστε, γι' αυτό, όσοι πιστεύουν στην αστρολογία, πρέπει να πάνε στις παλιές μεθόδους και να μην κάνουν προγραμματισμένο τοκετό, αλλιώς η αστρολογία είναι λάθος. Αν βάλουμε όλα μαζί, μπορούμε να πούμε ότι για περίπου 4.000 χρόνια η φύση καθόριζε πότε θα γεννηθεί κάποιος. Από το 1900 μέχρι το 1980, ο άνθρωπος προσπαθούσε για περίπου 100 χρόνια να βρει τρόπους πώς να τα κοντρολάρει αυτά που σας είχα πει. Και μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια αυτά, πραγματικά μπορούμε να καθορίσουμε ακριβώς πότε θα γεννηθούμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε και λίγο στη χειρουργική παίδων. Όλα αυτά που σας είπα έχουν βέβαια τα προβλήματά τους, αλλά έχουν και τα καλά τους. Διότι ο σκοπός που έγιναν ήταν πρώτα το καλό, όχι το κακό. Εμείς οι άνθρωποι πήραμε αυτές τις ιδέες, αυτήν την τεχνική και την εφαρμόσαμε όπως θέλουμε εμείς. Η διαφραγματοκύλη είναι μία συγγενής ανομαλία κατά την οποία το διάφραγμα, το οποίο χωρίζει την κοιλιά από το θώρακα, έχει μία τρύπα. Τώρα γιατί και για ποιο λόγο θα είναι, δεν μπορούμε να το μιλήσουμε αυτό. Υπάρχει αυτή η διαφραγματοκύλη. Οπότε τα έντερα ανεβαίνουν πάνω και το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι το έμβριο δεν αναπτύσσει τον πνεύμονά του κανονικά. Διότι αντί να υπάρχει χώρος για τον πνεύμονα, εκεί μέσα τώρα είναι τα έντερα. Αυτός είναι ένας υπέρηχος προγεννητικά που μας δείχνει την καρδιά με τις δύο εδώ η καρδιά. Βλέπουμε εδώ όλα είναι το έντερο και εδώ βλέπουμε πόσο μικρός είναι ο πνεύμονας σε αυτό το έμβριο. Τώρα, όταν γεννηθούν αυτά τα παιδιά έχουν μεγάλα προβλήματα διότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Και η θνησιμότητα αυτών των παιδιών παλιά ήταν τεράστια. Γι' αυτό εμείς οι γιατροί προσπαθήσαμε να βρούμε
τρόπους να καλυτερεύσουμε την πρόγνωση αυτών των παιδιών. Αυτό πάλι είναι μια μαγνητική τομογραφία της μητέρας και εδώ βλέπουμε τον θώρακα που είναι γεμάτος με έντερα και εδώ βλέπουμε το διάφραγμα στη μέση. Οπότε ξέρουμε εκ των προτέρων ότι αυτό το παιδί έχει αυτή τη συγγενή ανομαλία. Τώρα, κάποιος συνάδελφος σκέφτηκε ότι θα μπορούσαμε, αν φράξουμε την τραχέα, δηλαδή το σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα του παιδιού σε μια ορισμένη ηλικία μέσα στην κοιλιά της μητέρας, τότε ο πνεύμονας, ο οποίος παράγει υγρό αυτή την περίοδο, δεν μπορεί να διώξει το υγρό έξω από την τραχέα, οπότε αυξάνεται η πίεση μέσα στον πνεύμονα και περιορίζει την διείσδυση των εντέρων μέσα στο θώρακα. Αυτό το πρόγραμμα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήμουν στην ευχάριστη θέση να είμαι μέλος αυτού του προγράμματος. Το ονομάζεται FET-ENDO και τα κριτήρια βέβαια έπρεπε να βάλουμε ορισμένα κριτήρια. Οι διαφραγματοκύλες έπρεπε να ήταν μεμονωμένες μόνο στα αριστερά. Το έμβριο έπρεπε να έχει ένα κανονικό καριότυπο. Η πνευμονική υποπλασία πρέπει να ήταν μέτρια. Η κύηση, δηλαδή έπρεπε να φτάσει το έμβριο μέχρι την 32η εβδομάδα της κύησεως και ο τράχυλος να ήταν πιο μεγάλος από 15 χιλιοστά. Και τι κάνουμε εδώ? Κάνουμε το εξής. Μπαίνουμε μέσα στην μήτρα με ένα ενδοσκόπιο, ανοίγουμε το στόμα του εμβρίου, μπαίνουμε μέσα στην τραχέα του εμβρίου και βάζουμε ένα μπαλονάκι και μπλοκάρουμε την τραχέα μέσα στο έμβριο. Αυτό, όπως είχαμε πει, βοηθά ούτως ώστε ο πνεύμονας αυτός να αναπτυχθεί όχι εντελώς κανονικά, αλλά σχεδόν κανονικά. Μετά από λίγες εβδομάδες, ξαναπάμε μέσα, βγάζουμε αυτό το μπαλονάκι και το παιδί γεννιέται κανονικά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ένα υπέρηχο. Βλέπουμε εδώ την καρδιά του παιδιού, το έντερο, βλέπουμε τον πνεύμονα πριν από το plug, αυτό το ονομάζουμε plug, από τα αγγλικά σαν να... Και βλέπετε το ίδιο παιδί μετά από το plug, δηλαδή στις 24 εβδομάδες και στις 31 εβδομάδες, και βλέπουμε μια τεράστια μεγένθηση του πνεύμονα και βλέπουμε ότι όλο αυτό το έντερο που ήταν εδώ μέσα τώρα σχεδόν εξαφανίστηκε. Οπότε βλέπετε ότι όλα αυτά που σας είχα πει στην αρχή δεν ήταν μόνο παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή είναι εφαρμοσμένη επιστήμη για να σώσουμε ζωές παιδιών. Έτσι φαίνεται όταν χειρουργούμε το παιδί. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι το διάφραγμα. Εδώ είναι τα έντερα που είναι μέσα στο θώρακα. Εδώ απάνω είναι ο θώρακας, το κεφάλι του παιδιού είναι εδώ, τα πόδια εδώ. Και όταν τα σπρώξουμε όλα προς τα έξω, βλέπουμε εδώ τον πνεύμονα, τον άσπρο εδώ τον πνεύμονα, βλέπουμε το διάφραγμα και όλα είναι έξω, το ράβουμε αυτό εδώ και έτσι χωρίζουμε πάλι τον θώρακα από την κοιλιά. Αυτό δεν πρέπει να σας απασχολήσει, μια διαφάνεια η οποία δείχνει την εμπειρία, τέλος πάντων την δική μου σε αυτά στα νεογνά. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι ότι από το 1990 μέχρι το 2010 είχαμε 111 τέτοια νεογνά. Διασωληνώθηκαν την πρώτη ώρα μετά από την γέννηση 58, αλλά 23 από αυτά απεβίωσαν χωρίς να μπορέσουν να τα χειρουργήσουν. Δηλαδή, θέλω να σας δείξω ότι αυτή η συγγενής ανομαλία δεν είναι κάτι το εύκολο, είναι αρκετά πολύπλοκο. Δηλαδή, από τα 111 αυτά παιδιά, 23 και 4, 27 πέθαναν, 84 χειρουργήθηκαν και από τα 84 όμως είχαμε και άλλα παιδιά που απεβίωσαν,
Οπότε μόνο 76 παιδιά επιβίωσαν, δηλαδή 90,4% από τα χειρουργηθέντα. Αν το πάρουμε από τα 111, τότε αυτό το 100% είναι πιο λίγο. Οπότε βλέπετε ότι εμείς τώρα σαν χειρουργοί παιδών βρήκαμε ένα καινούριο ασθενή. Το έμβριο. Και βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά είτε μέσα στην κοιλιά, είτε έξω από την κοιλιά. Κυρίες και κύριοι, ο κύκλος της ζωής ήταν το θέμα της διάλεξης αυτής και ο κύκλος της ζωής, όπως είχα πει, θα πω ορισμένα λόγια για την αρχή και για το τέλος. Τώρα, είπαμε για την αρχή αρκετά, να πούμε και λίγα πράγματα για το τέλος. Οπότε πρέπει να ρωτήσουμε, όλα τελειώνουν με τον θάνατο? Αυτό δεν το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο ο οποίος να πέθανε και να ξαναήρθε για να μας πει τι είναι μετά. Πιστεύουμε ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι δικαίωμά μας και πρέπει να το πιστεύουμε. Και εγώ το πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά σαν επιστήμονας δεν το ξέρουμε. Στην Ελβετία τα τελευταία 40 χρόνια περίπου, όχι 30 χρόνια, ιδρύθηκε μία εταιρεία η οποία ονομάζεται Exit. Αυτή η εταιρεία είναι, μπορεί κάποιος να γίνει μέλος και το θέμα είναι ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει. Το έτος ιδρύσεως ήταν το 1980. Μέχρι το 2011 είναι πιο πολύ, σχεδόν 60.000 μέλη. Το 2011 καινούργια μέλη 6.400. Υπήρχαν αιτήσεις για τη λεγόμενη, θα έρθω σε αυτό το θέμα τώρα, ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία, 2.000. Και από αυτές τις 2.000 εγκρίθηκαν και προγραμματίστηκαν μέχρι το 2011 305 θανάτοι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι για τέτοιους λόγους αποφάσισαν να θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Οι πιο πολλοί βέβαια από θέμα καρκίνου, αλλά και 4% διότι είπαν έτσι θέλω. Γιατί? Ο πρώτος λόγος, και αυτό είναι, υπάρχουν επιστημονικές εργασίες, διότι μπορούσαμε να μιλήσουμε με αυτό, όχι εγώ, αλλά οι συνάδελφοι που έκαναν αυτές τις εργασίες, μπόρεσαν και μίλησαν με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, οι πιο πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, από τους 300 τόσους που διάλεξαν τον θάνατο, είναι η ελευθερία της βούλησης. Ο δεύτερος λόγος είναι ο φόβος να γίνει κάποιος περίπτωση φροντίδας. Ο τρίτος λόγος είναι η νίκη επί του θανάτου. Όπως ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, έτσι λένε και αυτοί οι άνθρωποι ότι πριν ο θάνατος καθορίσει την ημέρα που θέλει αυτός να πεθάνω, την καθορίζω εγώ. Οπότε ποιος είναι ο νικητής? Εγώ. Και ο τελευταίος λόγος είναι ένας αξιοπρεπής θάνατος. Τώρα δεν ξέρω, ο καθένας από εσάς πρέπει να σκεφτεί αν αυτά είναι σύμφωνα με τη δική του βούληση και θέληση. Αυτοί οι άνθρωποι όμως λένε ότι στο θάνατο η κοινότητα δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο. Αυτή η πράξη είναι ένας μονόλογος. Τώρα, σαν γιατρός, μπορώ αυτό που γράφεται εδώ να το
να πω εντάξει. Αν κάποιος θέλει να πεθάνει, αυτοκτονεί και πεθαίνει. Τώρα όμως έχουμε το πρόβλημα ότι αυτός ο κόσμος θέλει, αυτό που σας είχα γράψει προηγουμένως, την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Οπότε σαν γιατρός λέω, εντάξει, τότε πάβει να είναι μονόλογος αυτή η πράξη, διότι μπαίνει και ο γιατρός μέσα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, αυτοκτονία στην Ευρώπη δεν διώκεται. Όποιος θέλει να αυτοκτονήσει, μπορεί να αυτοκτονήσει. Δεν είναι έγκλημα. Και αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη, η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία πάλι δεν διώκεται. Για ποιο λόγο? Διότι νομικά ο γιατρός δίνει το χάπι στον άρρωστο. Η πράξη της αυτοκτονίας όμως γίνεται από τον άρρωστο τον ίδιο. Ο ίδιος αυτός ο άρρωστος παίρνει το χάπι και το βάζει στο στόμα του. Αν ο γιατρός έβαζε με το ζόρι το χάπι στο στόμα του αρρώστου, τότε θα ήταν αλλιώς. Τότε αυτό διώκεται. Αλλά η ιατρικά υποβοηθούμενη, γι' αυτό ονομάζεται έτσι αυτοκτονία, δεν διώκεται στην Ευρώπη. Αλλά είναι η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία ιατρικό έργο? Αν πάμε στον Ιπποκράτη, τότε πρέπει να πούμε καθαρά όχι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο όρκος του Ιπποκράτη σχεδόν 3.000 χρόνια γράφει καθαρά ουδόσο, δε ουδέ φάρμακον, ουδενή αιτηθείς θανάσιμο. Γι' αυτό μέχρι σήμερα κανένας ιατρικός σύλλογος στην Ευρώπη ενέκρινε την ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ νόμου και ιατρικού συλλόγου. Ο νόμος δεν διώκεται. Ο ιατρικός σύλλογος όμως δεν το αναγνωρίζει. Γι' αυτό για την ώρα παραμένει στη συνείδηση του γιατρού να αποφασίσει αν θα παρέχει βοήθεια για την αυτοκτονία με τον κίνδυνο να χάσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Θα τελειώσω με μία σύγχρονη νεκρολογία στην εφημερίδα, η οποία διαβάζεται ως εξής. Αντί να διασώσω τη θνητή μου σάρκα σε ένα αβέβαιο μέλο με νηστέρια και πριόνια, εγώ ο Α και ω, συλληφθέντας το δοκιμαστικό σωλήνα την 21η-82 και γεννηθέντας δια κεσαρικής τομής την 12η-10, συγγνώμη, εδώ το 82, επέλεξα να αυτοκτονήσω την ημερομηνία που θέλει ο καθένας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εάν κάνω εγώ την αρχή, θα έλεγα, θα παρακαλούσα τον κύριο Ζαχαρίου. Σταθήκατε σε κάτι, είπετε ότι εσείς το πιστεύετε. Αλλά ιατρικά, επιστημονικά, δεν γνωρίζουμε αν μετά το θάνατο υπάρχει κάτι. Η θρησκεία μας που δημιουργήθηκε από τον ίδιο το Θεό, αν τον πιστεύουμε ότι υπάρχει, διότι πολλοί λένε ότι ήταν ψεύτης. Ό,τι είπεν είναι αλήθειες, άρα πρέπει αυτό το πράγμα, γιατρέ, να είναι αλήθεια, να υπάρχει κάτι. Και σε μια συζήτηση που έγινε, ακούστηκε το εξής. Μπορεί το σώμα να γίνεται χώμα και να διαλύεται και να χάνεται η σάρκα, αλλά αυτό που λέγεται συνείδηση, αυτό που λέγεται σκέψη, κριτική σκέψη, η ικανότητα να μιλάμε και όλα τούτα που δεν είναι σάρκα, πού πάνε? Ένα ερώτημα και απαντήστε το σύστημα. Έχετε απόλυτα δίκιο και είναι αυτό που προσπάθησα να σας πω κι εγώ. Αλλά πρέπει να πούμε, με καθαρά επιστημονικές μεθόδους δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Αυτό είναι αυτό που είχα πει, ότι οποιοδήποτε ο οποίος θέλει σαν επιστήμονας να πει, κύριε, εγώ μόνο αυτό που αποδεικνύεται είναι αυτό που θεωρώ σωστό ή θεωρώ ότι γίνεται, αυτή δική του δουλειά.
αλλά για μένα, όπως είχα, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι, αλλά πάρα πολλοί συναδέλφοι έρχονται με το εγχείρημα ότι δεν είναι αποδεδειγμένο. Και πραγματικά δεν είναι αποδεδειγμένο. Και συνήθως ξέρετε ότι πάντα προσπαθώ να έχω ορισμένα ρητά για τέτοια πράγματα. Ένα ωραίο ρητό σε αυτό λέει ότι δεν υπάρχει λόγος κάποιος να πιστεύει, αλλά υπάρχει πάντα λόγος να μην πιστεύει. Όταν κάποιος πει δεν πιστεύω, η επόμενη ερώτηση είναι γιατί. Όταν όμως κάποιος πει πιστεύω, ό,τι και να το ρωτήσεις, πιστεύει. Μάλιστα. Λοιπόν, παρακαλώ, ο λόγος δικός σας ή θα ήθελα να υποβάλω οποιαδήποτε ερώτηση σε ό,τι άκουσαν ή ό,τι άλλο έχει σχέση. Έχει μια ερώτηση εκεί, νομίζω εδώ. Ευχαριστώ. Είναι αποδεδειγμένο ότι σε όλες τις θρησκείες υπάρχει μια ανώτατη δημιουργική δύναμη, η οποία ονομάζεται είτε Θεός, είτε Διέ, είτε God. Διάφορες ορολογίες έχουν δοθεί. Και τελευταίως έχει αποδειχθεί από την επιστημονικά η ύπαρξη της φωτογραφικής μηχανής Κυρλιά, αν την έχετε υπόψη σας. Δυστυχώς όχι, αλλά... η οποία φωτογραφίζει το εθερικό σώμα. Έτσι έχουμε αποδεδειγμένες φωτογραφικές αποδείξεις ότι αυτό που επρέσβευαν στην προηγούμενη και οι αρχαίοι Έλληνες και στην Ινδική φιλοσοφία τώρα είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Αν υπάρχει, τότε υπάρχει. Δεν το βρήκα, δεν το ξέρω εγώ, αλλά θα κοιτάξω τώρα που θα πάω στο σπίτι για να μορφωθώ κι εγώ ακόμη πιο πολύ. Απλώς ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, να ενισχύσω μάλλον την θεωρία ότι υπάρχει, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα συνάδελφό σας, συνάδελφό μας, τον Άγιο Λουκάν τον χειρουργό των Σιφεροπόλεως, ο οποίος ήταν έναν μυαλόν αδιανόητο για την νόηση τη δική μας, ο οποίος απαρνήθηκε τα πάντα, κυνηγήθηκε από τους Μπολσεβίκους, αγιοποιήθηκε στο τέλος, έκανε θαύματα, που μπορούσε να περνούσε σαν βασιλιάς. Κι όμως απαρνήθηκε τα πάντα και έζησε πένις, κατατρεγμένος κλπ. Και στο τέλος εδοξάστηκε, διότι όντως αγιοποιήθηκε και είναι Άγιος. Μάλιστα. Το βιβλίο το διέβασα, είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Γι' αυτό το λέω. Το ξέρω, το βιβλίο είναι πολύ καλό βιβλίο. Στην περίπτωση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας από τον γιατρό, αντιλαμβάνομαι ότι για να μην κινηθεί νομικά το κράτος εναντίον του γιατρού, πρέπει να γίνει η παρουσία μάρτυρος. Διότι ο ένας ασθενής θα αποθάνει, ο γιατρός θα είναι μόνος του. Τι συμβαίνει στην πράξη? Αυτό είναι θέμα μεταξύ ασθενούς και γιατρού. Αυτό υπέκεται στον Ιπποκράτη όρκο ότι δεν μπορούμε να πούμε σαν γιατροί τι έχει ο ασθενής. Γι' αυτό μας προστατεύει ο νόμος. Είναι λίγο παράξενο, αλλά έτσι είναι. Δεν χρειαζόμαστε μάρτυρες στην ιατρική, διότι το κοντράτο που κάνει ο γιατρός με τον ασθενή δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς. Λίγα σχόλια, γιατρέ μου. Πρώτη φορά σας γνωρίζω, σήμερα σας είδα και χάρηκα πάρα πολύ. Και στην ομιλία σας και τον τρόπο σας και στην απλότητα και συγχαρώ τους γονείς σας. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ επίσης δίπλα μου τον γιατρό, τον κύριο Μάτσα, που ανέφερε τον Λουκά, τον γιατρό, τον Ρώσο. Ναι. Σας άκουσα να λέτε πιστεύω σε κάτι. Εγώ το λέω ξεκάθαρα και έχει απλοποιηθεί η ζωή μου. Εγώ πιστεύω στον Τριαδικό Θεό και μόνο. Η Ορθοδοξία μας δίνει τις λύσεις, απλοποιεί τη ζωή μας. Τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Και έτσι απλοποιούνται. Αντί να λέω κάτι, μια υπερδύναμη, μια αυτά, το λέω ξεκάθαρα. Και να δείτε, το ειρήνη ημίν που μας έλεγε ο Θεός, το δίνει πραγματικά απλόχερα. Και θα συμβούλευα, έτσι, Αγία Γραφή, τα λέει όλα, όλα, το καλύτερο βιβλίο από όλα. Ευχαριστώ πολύ.
Συμφωνώ απόλυτα με εσάς. Όσον αφορά την προσωπική μου γνώμη, είναι η ίδια. Αλλά σε μια διάλεξη σαν και αυτή, δεν θέλω να παρουσιάσω την προσωπική μου γνώμη. Θέλω να δώσω στο ακροατήριο την δυνατότητα ο καθένας να βάλει τις σκέψεις του ανάλογα με τη βούληση τη δική του. Γιατί να βάλω εγώ τη βούληση τη δική μου σε οποιοδήποτε από τους αξιότιμους ακροατές σε αυτό το ακροατήριο. Άλλη ερώτηση, ο κύριος. Είχα μια ερώτηση. Μιλήσατε για την τεχνική γονιμοποίηση, ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για πώς εμφανίζονται αυτά τώρα στην κοινωνία μας. Συγγνώμη, πώς εμφανίζονται αυτές αυτά τα προβλήματα στα παιδιά που γεννιούνται. Δεν είναι πρόβλημα για το παιδί. Είναι προβλήματα τα οποία έχουν οι γονείς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια υποθέσεις, οι οποίοι αυτά τα 6 άτομα που σας έχω πει τσακώνονται ποιο είναι το παιδί. Δεν είναι πρόβλημα του παιδιού. Τα παιδιά αυτά γεννιούνται κανονικά. Η τεχνητή γονιμοποίηση δεν είναι. Είναι κάτι που χρησιμοποιούμε τώρα. Αν σκεφτείτε ότι, συγγνώμη, δεν το συγκρίνω. Παρακαλώ, συγχωρέστε με αν κάποιος, μην νομίσει κάποιος ότι συγκρίνω αυτό. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι το χοιρινό κρέας που τρώτε, όλοι μας εδώ που τρώμε, για να πούμε, είναι κατά 95% τεχνητή γονιμοποίηση. Χωρίς, δηλαδή, έχουμε εντελώς ξεκάθαρα, η τεχνική γονιμοποίηση δεν είναι κάτι που κάνει κακό στα παιδιά. Τα παιδιά γεννιούνται εντελώς φυσιολογικά. Είναι αυτό που σας παρουσίασα γύρω-γύρω που έχει το πρόβλημα, όχι τα παιδιά. Γιατρέ, από την αρχή το σπουδό σας μέχρι τώρα, στις εγχειρήσεις που κάνετε, στις δύσκολες στιγμές που περνάτε και εσείς και ο ασθενής σας, έχετε νιώσει την ύπαρξη ανώτερης δύναμης ή έχετε την ανάγκη εκείνη τη στιγμή αυτή της ανώτερης δύναμης και την επικαλείστε? Βέβαια. Πολλές φορές πριν πω στο χειρουργείο, όταν είναι κάποιο δύσκολο χειρουργείο, βάλω το σταυρό μου και αυτό είναι. Τελείωσε. Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει? Βέβαια. Ευχαριστώ. Άλλος παρακαλώ που θα ήθελε να μιλήσει. Να... Η κυρία εδώ. Ναι, Ελλάδα κυρία. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανη που έχουμε τόσους επιστήμονες Κύπρους. Συγχαρητήρια γιατρέ μου και σε εσάς, στους γονείς σας και σε όλους τους επιστήμονες. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και περήφανη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με χρυσό του πανί, άλλο χέρι, να αναφέρω, γιατρέ, το εξής. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο που περιέγραφε ένα ταξίδι μιας ομάδας επιστημόνων σε περιοχές του Θιβέτ. Και εκεί συνάντησαν σε ένα χωριό μια φυλή και ρωτώντας τον πρώτον άνθρωπο που συνάντησαν εκεί, που πήγαινε, τους είπε πηγαίνω σε εκείνο το βουνό ψηλά. Του λέει καλά, ανεβαίνεις σε εκείνο το ύψος. Του λέει 2-3 φορές την ημέρα, γιατί πρέπει να ταΐσω τα ζώα μου και έχω και κάποια δέντρα να τα περιποιηθώ. Του λέει καλά, πόσο χρόνο είσαι? Του λέει 144 χρονών. Του λέει καλά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λέει, είμαι αυτή η μέση ηλικία. Εγώ δεν είμαι γέρος, τους λέει. Οι γέροντες ανέβαιναν 160-170 και έγινε μία σύναξη των χωριανών εκεί από τους γιατρούς. Προσπάθησαν να εξηγήσουν τι συνέβαινε. Τελικά, ερωτώντας, πληροφορήθηκαν οι γιατροί ότι την μακροζωία τους την οφείλουν σε κάποιο γνωστό σε όλους μας, το λεγόμενο σιταρόχορτο, το άγριο σιτάρι που είναι στις όχθες των κήπων μας και λοιπά και βλαστάει, το οποίο χρησιμοποιούσε σαν κύριο φαγητό, σαν τσάι, ακόμα και φρέσκα τροφή. Αυτό το είπα περισσότερο.
περισσότερο για να μας πείτε το προσδόκιμο ζωής στον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να ανέβει σε τέτοια επίπεδα μετά από καλή διατροφή που κάνει κάποιος? Είναι κάτι αναμενόμενο στην εξέλιξη του ανθρώπου? Και γιατί όχι να μην πούμε πως εφόσον, και αναφέρομαι στον μεγάλο λογοτέχνη της επιστημονικής φαντασίας, το ξέρουμε όλοι ποιος ήταν, παιδιά, απαντήστε και εσείς κάτι, ποιος έγραψε φανταστικά έργα λογοτεχνικά? Ιούλιος Βέρν. Μίλησε για διακτήμηση εκεί, μίλησε για ζωή κάτω από τη θάλασσα, μίλησε για άλλους πλανήτες, για άλλες ζωές. Μήπως η εξέλιξη του ανθρώπου για να τελειωθεί, όπως είπε και ο Χριστός, γίγνεστε, όχι γίνεστε, γίγνεστε ουν τέλειοι, καθώς ο πατήρ ημών τέλειος εστί. Υπάρχει αυτή η ελπίδα στον άνθρωπο κάποτε να φτάσει στην τελείωση και την αθανασία? Πολύ δύσκολη ερώτηση. Θα απαντήσω προσωπικά σε αυτήν την ερώτηση. Προσωπικά νομίζω ναι. Αν κάποιος ζει τη ζωή του με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην γίνονται καταχρήσεις, να είναι η ζωή του όχι μόνο σωματική αλλά και πνευματική, τότε νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχω την ευτυχία ότι η γιαγιά μου έγινε φέτος στις 15 Αυγούστου 100 χρόνων και είναι, έχει διάβγεια του μυαλού, δεν ακούει βέβαια, δεν βλέπει λίγο, αλλά εντάξει, 100 χρόνια είναι 100 χρόνια. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι και όταν τη ρωτήσω, γιαγιά, για ποιο λόγο, γιατί ζήσεις τόσα χρόνια, γιατί ζήσεις τόσα χρόνια, λέει, όταν ήμουν στην Πάφο, έρχονταν από την Πάφο, από τη Δρίνια, λέει, έτρωα τα χόρτα άπλυτα. Τώρα, αν αυτό ήταν το θέμα ότι ζει 100 χρόνια, τότε πρέπει να τρώμε τα χόρτα άπλυτα. Δεν θα το συνιστούσα στη σημερινή εποχή όμως. Τώρα την ευχηθούμε. Κατά εκατοστήση δεν μπορούμε να πούμε, το έχει κάνει ήδη. Να τα εκατοικοσαρίσει. Να τα εικοσαρίσει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, παρακαλώ, ο κύριος. Να σας συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου, γιατρέ, και να αναφερθώ στην τεχνητή σπερματέχεση που είπατε. Αυτά ίσως να ισχύουν στη Γερμανία το 96% που είπατε για τα γουρούνια. Στην Κύπρο είναι γύρω στο 60%. Είναι όμως σχεδόν 100% στις αγελάδες. Και τώρα πρόσφατα στα κοτόπουλα. Γιατί να πούμε ότι ενώ το σπέρμα στα ζώα και στον άνθρωπο ζει περίπου 48 ώρες μέχρι και 4 μέρες στον κόλπο, στις κότες το σπέρμα μπορεί να ζήσει μέχρι ένα μήνα. Γι' αυτό κάθε μήνα γονιμοποιούν τις κότες και έχουν καταργήσει τους πετινούς. Το ερώτημα μου τώρα είναι, με την εξέλιξη της επιστήμης, μήπως σε κάποια χρόνια μας καταργήσουν και εμάς οι γυναίκες? Λοιπόν, αν αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση, τότε θα ήθελα να σας δείξω την τελευταία διαφάνεια. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να την ακούσουμε πρώτα. Ναι. Γιατρέ, ακόμη ένα ευχαριστώ, γιατί χειριστήκατε ένα πολύ φιλοσοφημένο επιστημονικό θέμα με πολύ απλά λόγια. Το καταλάβαμε νομίζω όλοι. Θα ήθελα να ξανασκεφτούμε λίγο τον τίτλο της παρουσίασης σας, «Ο κύκλος της ζωής», και αυτόν τον κύκλο που μας δείξατε και υπάρχει και στην διαφήμιση για την παρουσίαση, αλλά και το άλλο σλάιντ με τα φύλλα στον κύκλο εκείνο. Αφήνω αυτή τη σκέψη για να πω ότι τελευταία έχουν αυξηθεί παιδικές σοβαρές αρρώστιες, ένα παράδειγμα ο αυτισμός, σε ποσοστά παράξενα και ακόμη και στην Κύπρο με τους μικρούς μας αριθμούς, ανησυχητικά ποσοστά. Υπάρχει συζήτηση για την παρουσία χημικών στη γέννα. Όλοι αυτοί οι προγραμματισμένοι τοκετοί
τα χημικά που χρησιμοποιούνται στον τοκετό και μετά τα χημικά στα εμβόλια των παιδιών. Έχετε μήπως κάποιες σκέψεις, γνώσεις που μπορείτε να μας διαφωτίσετε? Ναι. Λοιπόν, έχετε δίκιο ότι αυτές οι ασθένειες αυξήθηκαν, αλλά ίσως μόνο ένα ορισμένο μέρος να είναι από τα αίτια τα οποία μας είχατε πει, αναφέρει αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε αυτά είναι αίτια, δεν θέλω να το κρύψω. Αλλά η αύξηση των ασθενειών, ειδικά στα παιδιά, είναι λίγο προβληματική, διότι σήμερα η επιστήμη είναι τέτοια που βρίσκουμε πιο πολύ αυτά τα άρρωστα τα παιδιά. Δηλαδή πριν 100 χρόνια δεν θα βρίσκαμε αυτά τα παιδιά, διότι δεν υπήρχαν οι δυνατότητες να τα βρούμε αυτά. Οπότε είναι λίγο, πώς να το πούμε, ψευδές το αίσθημα ότι οι αρρώστιες έγιναν πιο πολλές. Επειδή είμαστε πιο καλοί στην αναγνώριση των ασθενειών, βρίσκουμε πιο πολλές ασθένειες. Όπως σας είχα δείξει, προγενετικά ήδη ξέρουμε τι ασθένεια θα έχει ένα παιδί. Γι' αυτό, αλλά οπωσδήποτε έχετε δίκιο, όλα αυτά τα οποία κάνουμε σχετικά, υπάρχουν άλλα θέματα, θα πάμε τώρα πολύ, πολύ βαθιά. Παραδείγματος χάρη, ο αριθμός των σπερμάτων των ανδρών στον κόσμο κατέβηκε κατά 30%. Για ποιο λόγο? Διότι από το χάπι που πίνουν οι γυναίκες και μετά το αποβάλλουν στην τουαλέτα και το νερό αυτό γίνεται πόσιμο νερό για όλους μας, αυτό αυξάνει τις θηλυκές ορμόνες στο νερό με αποτέλεσμα να κατεβαίνει ο αριθμός των σπερμάτων όλων των παιδιών. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά για να καταλάβετε τι εννοώ, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι υπάρχει κάτι πίσω. Λοιπόν. Ακόμα η τελευταία ερώτηση, νομίζω. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας τιμή που σας γνωρίζουμε και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε φυσιολογική εγκυμοσύνη, φτάνοντας πια η μήτρα τέλος πάντων να έχει κανονικά να προχωράει για τον τοκετό. Υπάρχει κάποια ένεση την οποία αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι το όνομά της και δεν μιλάω για την epidural, μιλάω για κάποια άλλη ένεση η οποία κατά κάποιο τρόπο καθυστερεί λιγάκι τον τοκετό. Και νομίζω ότι εκτός του ότι καθυστερεί, σταματάει και λίγο την φυσιολογική ροή τέλος πάντων του τοκετού. Υπάρχει περίπτωση όταν βάλουν αυτή την ένεση που σας είπα, δεν θυμάμαι το όνομά της, να καθυστερήσει με τέτοιο τρόπο ο τοκετός και να αναγκαστεί η γυναίκα να υποστεί καισαρική? Αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Η ένεση αυτή υπάρχει και την βάζουμε όταν θέλουμε να δούμε, να καθυστερήσουμε τον τοκετό πιο πολύ για λόγους από το παιδί, όχι από τη μητέρα. Δηλαδή, αν θέλουμε να οριμάσει το παιδί πιο πολύ, τότε καθυστερούμε την γέννα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν πρέπει, οπωσδήποτε θα υπάρχει περίπτωση που είπατε αυτή τη στιγμή να την καθυστερήσει τόσο πολύ, ούτως ώστε να χρειάζεται και σαρική. Αυτό μπορεί να υπάρχει. Αλλά είναι, πώς να το πούμε, από περίπτωση σε περίπτωση διαφορετικά. Δεν μιλάω όμως για αυτή την περίπτωση για να οριμάσει το παιδί. Μιλάω ότι το παιδί όριμο 9 μηνών, όλα κανονικά. Επειδή ο γιατρός μπορεί να μην μπορούσε να έρθει στην κλινική και καθυστέρησε ορισμένες ώρες, μπήκε αυτή η ένεση και ο τοκετός, όπως σας είπα, κατέληξε τελικά, ενώ ήταν όλα φυσιολογικότατα, κατέληξε σε καισαρική. Αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε ακόμη μια ερώτηση. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια. Διαβάζοντας τη σύγχρονη νεκρολογία, μου γεννήθηκε ένα ερώτημα. Εφόσον είναι νομικά πλέον κατοχυρωμένη, έτσι,
και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ήθελα να ρωτήσω, αφού γίνει αυτό το συμβάν, μπορούν υγιή όργανα του αυτοκτονήσαντος να χρησιμοποιηθούν για μεταμόσχευση? Νομικά υπάρχει. Συγγνώμη, τα όργανα. Ή όργανα. Όχι. 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 Διότι αυτός ο θάνατος γίνεται με ένα φάρμακο το οποίο καταστρέφει τα όργανα. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα όργανα σαν δότης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στην ερώτησή σας, δεν θα συμβούλευα στις κυρίες να μας διώξουν τόσο γρήγορα, διότι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η εταιρεία, η οποία ονομάζεται Κρυστάλ. Λοιπόν, όταν κάποιος πεθάνει, την τέφρα του μπορεί να την κάνει αυτή η εταιρεία σε 1.700 βαθμούς με 50.000 ατμόσφαιρα πίεση σε ένα διαμάντι. Σας δίνουν και την ανάλυση του DNA ότι αυτός ήταν ο άντρας σας και η κυρία μπορεί να έχει αυτόν το ωραίο διαμαντέλιο δαχτυλίδι και να λέει αυτός ήταν ο άντρας μου. Και αυτό είναι ανάλογα με τα πόσα καράτια είναι το διαμάντι, οπότε εγώ θα κάνω περίπου έναν καράτι, ίσως εσείς μισό καράτι. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο να μας διώξουν, ας μας αφήσουν για να μας κάνουν διαμάντια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.